Οι φοιτητές και οι φοιτήτρες της Αθήνας βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που διαδηλώνουν μαζικά και καταδικάζουν την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και τις πολύμορφες συνδιαλλαγές των Αμερικανικών πανεπιστημίων με μονοπόλια που θησαυρίζουν από το μακελιό στην Παλαιστίνη. Χαιρετίζουμε τους φοιτητές που σε όλο και περισσότερες πολιτείες συνεχίζουν να επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους, δείχνοντας την αμέριστη αλληλεγγύη τους στο λαό της Παλαιστίνης, φωνάζοντας λευτεριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσει η γενοκτονία, δώστε λεφτά για σχολεία και εκπαίδευση, όχι για βόμβες και κατοχή. Και από εδώ καταγγέλουμε το όργιο καταστολής της Αμερικάνικης κυβέρνησης που δεν διστάζει να προχωρά σε ρήψη χημικών, ακόμα και λαστιχένιων σφαιρών μέσα σε πανεπιστημίου πόλης. Καταγγέλουμε τις εκατοντάδες συλλήψεις φοιτητών που διαδηλώνουν για το αυτονόητο, για να μην συμμετέχει η χώρα τους στη σφαγή ενός ολόκληρου λαού με τον τραγικό απολογισμό των 40.000 νεκρών, των 20.000 σκοτωμένων παιδιών Παλαιστίνιων. Παίρνουμε δύναμη από τις συγκλονιστικές αντιπεριαλιστικές διαδηλώσεις χιλιάδων φοιτητών στο Κολούμπια, στο Yale και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές όλου του κόσμου, από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αμερική και παντού, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα απέναντι στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στη σφαγή των λαών. Τασόμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γι' αυτό και δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, αλλά και σε όλους όσους στέκονται στο πλευρό τους. Σπάνε το φόβο, δεν μας άνεσε την τρομοκρατία. Μόνο ελπίδα και θάρρος μας δίνουν αυτές οι εικόνες από τα πανεπιστήμια της Αμερικής, που οι φοιτητές δεν λυγίζουν απέναντι στη σκληρή καταστολή και τις συλλήψεις, αλλά συνεχίζουν ακόμα πιο δυναμικά. Αυτή ήταν η απάντηση της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης Biden απέναντι στους νέους που φωνάζουν εναντίον του πολέμου, που φωνάζουν για το δίκιο. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια το κατοχικό κράτος του Ισραήλ για να συνεχίζεται η σφαγή. Αυτές είναι οι αξίες τους. Και αυτές τις αξίες με τους δίθεν προοδευτικούς της ΗΠΑ τις μοιράζονται και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αθωώνουν τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, βαφτίζοντας τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και τι δεν έχουμε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση της ειρήνης, της αλληλεγγύης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση που όχι μόνο δεν είναι περιστέρη της ειρήνης, αλλά γεράκι του πολέμου, όπως είναι και το ΝΑΤΟ και όλες οι εμπειριαλιστικές συμμαχίες. Και μάλιστα δεν τους φτάνει που στηρίζουν στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά ένα κράτος δολοφόνο, αλλά πραγματοποιούν και δικές τους στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα, ενταγμένες στο ίδιο κουβάρι των αντιθέσεων για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλίων. Αυτές τις συμμαχίες βαφτίζει αμυντικές και ιερές. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Η δικιά μας κυβέρνηση μοιράζεται δισεκατομμύρια που πληρώνονται από την τσέπη του λαού για την εμπλοκή στη σφαγή της Παλαιστίνης. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει 500.000 ευρώ την ημέρα, πλέον πληρώνει ο ελληνικός λαός για να πλέει φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνολικά δίνονται δισεκατομμύρια για να συντηρούνται και να αναβαθμίζονται οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα που αποτελούν πραγματικά αρμητήρια πολέμου για πολεμικούς εξοπλισμούς που στέλνονται καθημερινά στα μέτωπα του πολέμου σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, οργή και ανησυχία προκαλούν τα δημοσιεύματα που θέλουν τη χώρα μας να συζητά στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αποστολή ακόμα περισσότερων πολεμικών υλικών στην Ουκρανία, όπως στις στοιχείες Patriot και S-300 για την Ουκρανία, ακόμα μία απόδειξη ότι η εμπλοκή της χώρας μας μεγαλώνει. Την ίδια ώρα, τα λιμάνια της Ελλάδας μετατρέπονται σε φρούρια, τσιφλίκια των Αμερικάνων. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κομμάτων που από κοινού έχουν μετατρέψει τη χώρα σε κομβικό ορμητήριο πολέμων και εγκλημάτων των ατοικών. Γι' αυτό και απαιτούμε να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της χώρας μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί σε πολέμους, σε ανασφάλεια, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη των λαών που αγωνίζεται. Μαζί με τους φοιτητές της Αμερικής συνεχίζουμε γιατί παλεύουμε για την ειρήνη και το δίκαιο των λαών ενάντια στη λογική που η ανθρώπινη ψυχή ενός μικρού παιδιού μπροστά στα κέρδη των λίγων αποτελεί κόστος.
κόντρα στις εκατοντάδες συλλήψεις, κόντρα στις απειλές για επεμβάσεις της εθνοφρουράς, κόντρα στις ποινές από τις διοικήσεις που επιβάλλουν μέχρι και αναστολή φοίτησης, κόντρα σε ένα πραγματικό σύγχρονο κυνήγι μαγισσών. Η στάση των φοιτητών αποτελεί απόδειξη πως οι νέοι σε όλο τον κόσμο θέλουν να λέγονται άνθρωποι και γι' αυτό δεν θα πάψουν ούτε στιγμή να παλεύουν για την ειρήνη και για το δίκαιο. Αυτή τη στάση φοβούνται. Αποτελεί απόδειξη πως οι αυριανοί επιστήμονες δεν δεχόμαστε και δεν θα δεχθούμε η έρευνα στα πανεπιστήμια μας να γίνεται κατά παραγγελία του ΝΑΤΟ, να αξιοποιείται για να βομβαρδίζονται πόλεις και να σκοτώνονται παιδιά. Σε αυτό το πανεπιστήμιο που ονειρεύονται να διαμορφώσουν, αποστεωμένα από διεκδικήσεις, οι φοιτητές σε όλο τον κόσμο στεκόμαστε απέναντι. Η αποφασιστική στάση της αμερικάνικης κυβέρνησης και η καταστολή των φοιτητών εξηγείται, αν σκεφτεί κανείς, ότι μόνο στο Yale έχουν χορηγηθεί 1,3 δις δολάρια από Ισραηλινές εταιρείες. Συνολικά, οι χορηγίες από Ισραηλινές επιχειρήσεις στα αμερικάνικα πανεπιστήμια ξεπερνούν τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Ισραηλινοί δισεκατομμυριούχοι είναι ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης των Ιδρυμάτων. Βέβαια, είναι γνωστό ότι είναι τεράστιες οι οικονομικές επιδιώξεις των αμερικανικών επιχειρήσεων, γι' αυτό και στηρίζουν απλόχερα το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, όπως και της αμερικάνικης κυβέρνησης, που πριν λίγες μέρες ενέκρινε άλλα 26,3 δις δολάρια για την αμέριστη στήριξη στο Ισραήλ. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι πολλά τα λεφτά, γι' αυτό και θέλουν οι φοιτητές, πρέπει να κάτσουν καλά και για τα συμφέροντα των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και στο Πανεπιστήμιο Επιχείρηση δεν χωράει καμία ελευθερία του λόγου, καμία ελευθερία διακίνησης ιδεών, όπως προειδοποιούσαμε κι εμείς με το μεγαλειώδη αγώνα μας ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των σπουδών μας. Γι' αυτό κι εμείς βγήκαμε στους δρόμους και παλέψαμε για ένα πραγματικά δωρεάν και δημόσιο πανεπιστήμιο, πραγματικά ελεύθερο, και συνεχίσουμε να παλεύουμε για τις σπουδές και τα πτυχία μας, για να μην επιτρέψουμε οι ανάγκες μας να κουρελιάζονται μπροστά στις επιχειρηματικές τους business, λερώνοντας τα χέρια τους με αίμα. Γιατί την ώρα που τα ιδρύματά μας υποβαθμίζονται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο, αντί να δίνονται λεφτά για την παιδεία, η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, έχει επιλέξει να δίνει δισεκατομμύρια για την ενεργή εμπλοκή στους εμπριαλιστικούς σχεδιασμούς. Τώρα είναι η ώρα, οι λαοί όλου του κόσμου, να αγωνιστούμε απέναντι στα αμερικανονατοϊκά σχέδια ενάντια στο αιματοκύλισμα των λαών για τα συμφέροντα των λίγων. Είναι η ώρα να ενώσουμε τις φωνές μας με τους φοιτητές της ΗΠΑ. Δυναμώνουμε τον αγώνα μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους ενάντια στην ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους και τη σφαγή. Οι φοιτητές στη χώρα μας είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απαιτούμε να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους και τη σφαγή. Αδέρφια φοιτητές στην Αμερική, είμαστε στο πλευρό σας. Απαιτούμε να σταματήσουν εδώ και τώρα οι συλλήψεις, το κρεσέντο καταστολής. Solidarity with students in America. Free Palestine!